Σήμερα λοιπόν, νωρίς το πρωί, μεταφέρθηκαν στον ανακριτή, ενώπιον του ανακριτή, όλοι αυτοί οι φερόμενοι δράστες για να πούν τι ακριβώς συνέβη. Σίγουρα να πούμε ότι οι ποινές που θα βαρύνουν τους ίδιους είναι πολύ μεγάλες. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες και από δικηγόρους που συνομίλησα και εγώ ίδια, μου είπαν ότι ακόμη και 10 έτη φυλάκισης για τον υποδιευθυντή της ΔΟΗ. Αλλά παρόμοιες ποινές και για τα υπόλοιπα μέλη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης, αφού προς το παρόν είμαστε υπό τη διαδικασία της ανάκρισης. Δεν έχουμε στοιχεία. Ίσως αργά το απόγευμα να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει. Επίσης, να πούμε ότι προς το παρόν δεν έχουμε ολοκληρωμένη δικογραφία, αφού θα διερευνηθούν και οι συνομιλίες, τις οποίες έχει στα χέρια της η ανακρίτρια. Άρα, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε ίσως και άλλα πρόσωπα που θα αποκαλυφθούν, που ήταν πίσω από αυτό το κύκλωμα. Πάμε όμως τώρα εμείς να συνδεθούμε και να δούμε λοιπόν αν είχαν καταλάβει κάτι στο νησί της Κέρκυρας. Είναι κοντά μας ο κύριος Παπαγεωργίου. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Επαγγελματιών Λογιστών Κέρκυρας. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαγεωργίου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και από μένα. Λοιπόν, σας ακούμε και η αλήθεια είναι ότι μείναμε με ανοιχτό το στόμα, βλέποντας και το ρεπορτάζ, ακούγοντας και όλα αυτά που έχουν συμβεί στο νησί τις τελευταίες ημέρες. Από την Παρασκευή, βασικά, έχει αρχίσει και ξεδιπλώνεται αυτό το κουβάρι αυτής της μεγάλης υπόθεσης. Εσείς τώρα που είσαστε μέσα στον χώρο αυτόν, είχατε ακούσει κάτι, είχε πάρει το αυτί σας κάτι ότι κάτι συμβαίνει περίεργο? Όχι, δεν έχουμε πάρει κάτι το αυτί μας. Ξέρετε, αυτές οι υποθέσεις γίνονται γκρυπτό που λέμε. Δεν ήταν κάτι που γίνονται, μαθαίνεται μακριά, τίποτα απολύτως. Με τους δύο επόπτες, ας πούμε, τους εμφοριακούς, είμαι 30 χρόνια στο νησί και το γνωρίζουμε 30 χρόνια. Δεν ήταν από άλλες θέσεις που ήταν πριν στην εφορία. Ο δε υποδιευθυντής είχε, πρόσφατα είχε έρθει στην Κέρκυρα, από την κανένα χρόνο, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Δεν είχε και αυτός καμία επαφή. Όχι, δεν υπήρχε κάτι το περίεργο. Για τον υποδιευθυντή... Και από την αλλαγές που είχαν, ναι, δεν είχαν κάτι το... Τώρα εσείς λέτε ότι ναι, ήταν, ο υποδιευθυντής ήταν νέος, οπότε δεν είχατε συνάψει επαφές. Δεν το γνωρίζατε αρκετά καλά. Γνωρίζατε όμως κάποιους από αυτούς, κάποια πρόσωπα. Σας πήγαινε το μυαλό, κύριε Παπαγεωργίου? Τους υπόλοιπους τους γνωρίζαμε πολύ καλά. Ήταν οι δύο ιδιαίτερα οι ελεγκτές, οι δύο οι υπάλληλοι. Είναι 30 χρόνια και πλέον στην εφορία της Κέρκυρας. Δεν είναι τώρα. Σας πήγαινε το μυαλό, κύριε Παπαγεωργίου, ότι θα μπορούσε ένας άνθρωπος να κάνει τέτοια κίνηση και μάλιστα από αυτούς που γνωρίζατε? Όχι, δεν μας πει, ούτε μπορεί να πάει συγκεκριμένα το μυαλό σε καμία τέτοια κίνηση χωρίς να έχει κάποιο στοιχείο, έτσι. Τώρα το γενικό ότι μπορεί να κλέβουν, να κάνουν ή να ζητάνε χρήματα, έτσι, αυτό νομίζω το λέει, αν ρωτήσετε και έξω στον δρόμο που ρωτήσετε, θα πει ότι ναι, αυτό συμβαίνει με πιθανόν με εφοριακούς και με άλλους υπαλλήλους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι είχαν δώσει κάποιο δικαίωμα να εμείς να υποψιαστούμε οτιδήποτε. Νομίζω ναι, είναι λογικό. Δεν μπορείς να ξέρεις τι συμβαίνει στον τόπο που ζεις. Ειδικά και δεν μπορείς να πονηρευτείς κιόλας, εάν δεν έχεις, όπως είπατε, και τις αποδείξεις. Είναι κατανοητό αυτό, απόλυτα κατανοητό. Τώρα το θέμα είναι άλλο. Τους επιχειρηματίες που εκβίαζαν, τους γνωρίζατε εσείς? Έχει ακουστεί κάτι για αυτούς τους ανθρώπους? Κοιτάξτε τώρα, οι επιχειρηματίες που εκβιαστήκαν, εντάξει, είναι κάποιοι γνωστοί επιχειρηματίες και κάποιες επιχειρήσεις γνωστές στο νησί, αλλά. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι με υποθέσεις προλογικές όλες οι επιχειρήσεις μπορεί να έχουν και τέτοιες υποθέσεις ανοιχτές. Mm-hmm. Και καλύτερη επιχείρηση μπορεί να έχει θέμα φορολογίας και οτιδήποτε. Δεν θα είναι κάτι το περίεργο. Συμβουλεύεσαι άλλωστε πάντα το λογιστή σου πλέον, ειδικά οι επιχειρηματίες συμβουλεύονται τους λογιστές τους. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση, μόνο σύμβουλοι σωστοί δεν ήταν οι λογιστές αυτοί, ήταν εκβιαστές, φερόμενοι εκβιαστές τουλάχιστον προς το παρόν, έτσι, γιατί είναι και μια δίκη σε εξέλιξη. Έτσι, ναι, έτσι, να πούμε, εδώ να ισχύει το τεκμήριο της αδελφότητας και για τους συναδέλφους, οι οποίοι μάλιστα δεν ήταν μέλη του συλλόγου, αλλά πέρα από αυτό δεν είχε μια σημασία, νομίζω. Έτσι, να πούμε ότι αυτό δεν μπορούμε δηλαδή, να δικάσουμε εμείς κάποιον εκ των προτέρων. Ούτε από δημόσιο υπάλληλο, ούτε λογιστή. Είναι λογικό, απόλυτο. Τώρα, τι λέει η κοινωνία εκεί, κύριε Παπαγεωργίου? Έχετε μείνει με το στόμα ανοιχτό με όσα ακούτε τις τελευταίες μέρες? Φαντάζομαι ότι γίνεται συζήτηση στο νησί. Η κοινωνία είναι ανάστατη, όλος ο κόσμος αυτό συζητάει. Πιο πολύ ανάστατη είναι και η υπάλληλη της ΔΟΗ,
Έτσι, οι συνάδελφοι των συγκεκριμένων, οι οποίοι και αυτοί είναι, ήταν και κλειστή φορεία χθες και είναι σε μεγάλη αναστάτωση, γιατί δεν ξέρουν τι θα γίνει. Γιατί εδώ έχουμε και ένα κακό προηγούμενο, την υπόθεση της Χαλκίδας, που ήταν μια παρόμοια ιστορία, όπου εκεί μετά η ΑΔΕ και το Υπουργείο έκλεισε εντελώς τον έλεγχο και τους στείλαν στην Αθήνα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι τέτοιο τώρα στην Κέρκυρα, καταλαβαίνετε νησί, και μας πούν πάτε στα Γιάννη, πάτε οπουδήποτε, θα είναι τεράστιο το πρόβλημα και για εμάς, αλλά και για τους υπαλλήλους που θα πάρουν εδάφους. Φοβάστε λοιπόν μην έχετε παρόμοια αντιμετώπιση με τη Χαλκίδα. Το φοβάται πάρα πολλοί κόσμοι και ιδιαίτερα οι υπάλληλοι της ΔΟΗ. Είναι λογικό, είναι λογικό. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις ανοιχτές. Σήμερα λειτουργήσε κανονικά η εφορία. Σήμερα από ό,τι ξέρω, κανονικά δεν θα έλεγα, αλλά λειτουργήσε. Εντάξει. Όχι κανονικό, κανονικότατα, αλλά ας πούμε ότι άνοιξε σήμερα. Χθες ήταν κλειστή. Ναι, τώρα υπάρχει το κλιμάκιο της ΑΔΕ εδώ που ελέγχει υποθέσεις συγκεκριμένες που, έτσι, αυτόν, που χειρίστηκαν οι συγκεκριμένοι πάλι και τα λοιπά. Θα έχουμε συνέχεια προφανώς στους ελέγχους αυτούς. Μάλιστα. Τι να πούμε πραγματικά. Είναι μια υπόθεση η οποία τώρα ξεδιπλώνεται. Περιμένουμε και την απόφαση που θα βγει σήμερα εντός της ημέρας για τους ανθρώπους αυτούς που έχουν περάσει το κατόφλι του ανακριτή. Πάντως να πούμε και να ενημερώσουμε και το είπα και εξ αρχής ότι οι ποινές που βαραίνουν ιδιαίτερα τον τυποδιευθυντή της εφορίας είναι βαρύτατες, έως και 10 χρόνια. Ναι, το άκουσα και εγώ. Είναι βαρύτατες, είναι κακουργηματικού χαρακτήρα οι ποινές και ιδιαίτερα ο φερόμενος και ο επικεφαλής αυτής της οργάνωσης εγκληματικής θα έχει τις μεγαλύτερες ποινές, είναι λογικό. Είναι λογικό, έτσι, γιατί μιλάμε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Βέβαια, αυτή είναι η... και υπάρχει και μια περιραίωση αυτή για, και για άλλους, το οποίο δεν έχει βγει ακόμα. Περιμένουμε να δούμε και τι άλλο μπορεί, έτσι, να βγει. Λοιπόν. Έχουμε τα τηλέφωνα και τις επικοινωνίες, οι οποίες ακόμα διερευνώνται. Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.